Χαίρετε! Καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο της εκπομπής μας, του Vidcast Pavla Podcast μας, Game Tech Playground. Λοιπόν, επεισόδιο 6, σήμερα ξέρουμε ποιο είναι το επεισόδιο. Και άμα δείτε τα μάτια μου να σας κοιτάζουν συνέχεια... Έλα ρε, άλλαξε το! Συνέχεια, έτσι, όπου και να κοιτάζω, ακόμα και να κοιτάζω εκεί, θα κοιτάζουν τα μάτια μου την κάμερα. Δηλαδή, εγώ κοιτάζω τώρα κάτω, δεν ξέρω που βλέπει, για πες μου Παύλο. Έλα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Είναι τρομακτικό. Εντάξει. Αυτό είναι ένα κολπάκι που κάνω με το Nvidia Broadcast. Γιατί μου ήρθε μια καινούρια κάρτα γραφικών εδώ. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι αυτήν. Αλλά αφού το πάμε έτσι, ας ξεκινήσουμε, ας το πούμε αυτό, να τελειώνουμε. Μια RTX 4090 από την MSI. Κάτσε εδώ, εγώ ρε φίλε, ότι γράφουμε και μην πάθουμε κανένα νύλα τώρα. Γιατί. Εντάξει. Okay, όλα καλά. Λοιπόν, έλεγα ότι αφού είμαστε εδώ πέρα, θα πούμε για την κάρτα, αφού μίλησα για την κάρτα. Έχει έρθει αυτή εδώ. Η 4090 τώρα κάνει το φίλτρο. Ναι, το green, ναι, ναι, από την MSI Ventus 3X, και την έχω βάλει τώρα μέσα στο PC και έχω ενεργοποιήσει το broadcast, στο Nvidia broadcast, αυτό το κολπάκι που λέει, πώς το λέει, eye contact. Και ό,τι και να κάνεις, εγώ κοιτάζω τώρα τον υπολογιστή κάτω, και ό,τι και να κάνεις, τα μάτια πάντα θέλουν και καλά να σε βλέπουν. Είναι fake, είναι AI αυτό, έτσι, άμα το απενεργοποιήσω, τώρα τα μάτια μου δουλεύουν κανονικά. Τέλος πάντων, η κάρτα... Αφού κάναμε έτσι την εισαγωγή, η κάρτα είναι εξαιρετική. Επιτέλους παίζω παιχνίδια στο PC όπως πρέπει να παίζονται. Το έχουμε βάλει για παρουσίαση αυτό, το έχεις προγραμματίσει. Ναι, ναι, την άλλη εβδομάδα θέλω να κάνω και το βίντεο σήμερα. Τελείωσα και τις μετρήσεις χθες, σήμερα το πρωί λιγάκι την κατανάλωση και αυτά και τους θορύβους και τέτοια. Έχω διαλύσει εδώ πέρα το PC για να τα κάνω όλα σωστά. Να πω απλά για την κάρτα τη συγκεκριμένη μέχρι να βγει και το βίντεο, ότι είναι η πιο μικρή RTX 4090, χώρισε το κουτί μου κατευθείαν, είναι 3 slot και είναι ό,τι πιο βολικό ρε παιδί μου, χωρίς να χρειάζεται να βγάλεις μέσα από το PC τα πάντα όλα. Και πώς το λένε, και είναι εντάξει, RTX 4090, Παύλο, επιτέλους, ξέρεις, αυτό που λέγαμε για unoptimized games και τέτοια, δεν σε νοιάζει καθόλου, έτσι. Όπως και να είναι το παιχνίδι, η κάρτα μπορεί. Περίμενε. 4090. Λεφτά. Θέλω να μου πεις λεφτά τώρα, γιατί εσύ ανοίγεσαι μεν, αλλά πρέπει να μας πεις λεφτά. 1700 έχει. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Είναι έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τις κάρτες γραφικών, ρε παιδί μου, γιατί τώρα ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και 40-60 Ti και αυτά, την οποία τη θάψανε σαν κάρτα όλοι στο εξωτερικό, λόγω του ότι δεν έχει παραπάνω επιδόσεις σε σχέση με την 3060 Ti που κυκλοφόρησε πριν 2,5 χρόνια και έχετε 8 GB μνήμης. Τελικά, η πιο συμφέρουσα, παρόλο που είναι πανάκριβη, επιλογή αναβάθμιση στον υπολογιστή είναι 4090, γιατί παίρνεις πραγματική αναβάθμιση. Εντάξει, σε σχέση με την προηγούμενη κάρτα που είχα, την 3080, είναι επί 2 οι επιδόσεις. Δηλαδή, εντάξει, είναι ok. Είναι μια χαρά. Τέλος πάντων, θα διαβάσω το review την άλλη εβδομάδα. Το έχουμε προγραμματίσει για να τελειώσω, γιατί η ύλη είναι και γεμάτη. Πρέπει να κάνω και το βίντεο σήμερα για να μιλήσω και να κάνω και το βίντεο. Αυτό το βίντεο μπορεί να ανέβει και νωρίτερα από στο YouTube, από το κείμενο στο Eternity. Okay. Ωραία, τελείωσε αυτή η παρένθεση τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τα σχόλια, τα σχόλια της προηγούμενης εβδομάδας. Το έχω εδώ πέρα το... Τέτοιο είχαμε σχολιά, γιατί μιλήσαμε. Ναι, λοιπόν, ο Zabdim λέει χαίρετε φίλτατη. Εντάξει, οκ, okay, χαίρετε Zabdim. Ο Γιάννης ο Καντιλάκης, ο οποίος με έχει φάει 2 μέρες τώρα με μηνύματα για μια άλλη συσκευή που έχω εδώ. έχει καρδούλες. Πάνισερ γράφει. Περίμενε, περίμενε. Είναι η γνωστή η συσκευή που έχει αρρωστήσει κόσμος. Ναι, αυτή η συσκευή είναι. Να πω ότι συνεχίζει και πουλάει και ο Σκιαδάς από το Insomnia. Έτσι. Δηλαδή στα podcast τους έχουν λυσάξει και αυτό το αναφέρουν και πρέπει να έχει ψωνίσει μισή Ελλάδα. Ήδη. Εντάξει. Ναι, αφού το τρίτο επεισόδιο σε ρίπτο αναφέρουν τα παιδιά. Θα το αναφέρουμε κι εμείς τώρα. Ναι, ρε, δείξτε το, δεν είναι. Δηλαδή. Θα το αναφέρουμε μετά, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί μας έχουν βάλει και καλά αυτό το embargo, γιατί έχουν βγει τα reviews παντού στο εξωτερικό. Μιλάμε για το Rogalai ούτως ή άλλως, αφού είμαστε και στα μιλήματα. Καλά, εγώ και άλλο έλεγα, ρε φίλε. Α, εσύ γιατί έλεγες. Για το γκατζετάκι το ωραίο που έχει πουλήσει. Εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω σκαδά τρεις εβδομάδες. Σε τρεις εκπομπές τώρα στο podcast, το τρεις στον αέρα, το αναφέρουν τα παιδιά τώρα κάπου. Α, εγώ του πήρα και μια θικούλα να δεις. Κοίτα. Άμα είχα καλύτερο ίντερνετ, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, και το βάζει μέσα. Ναι, 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 και το χώνεις εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτό που λέω Καρέτσι, έχεις να το δείξει, γιατί από εδώ. Δεν το έχω, το έχω πάνω. Το έχω πάνω. Το έχω πάνω. Να σας πω ότι ο Καρέτσος ανακάλυψε κάποια στιγμή πριν από κανένα μήνα, 1,5, δεν θυμάμαι,
μια συσκευούλα η οποία είναι αυτό εδώ το σκατολοίδι, το οποίο παίζει, είναι Steel Game Boy, έχει μέσα ROMs της Παναγιάς στα μάτια, μπαν περάσει το τρίποτε θέλετε, έχει emulators, έχει λειτουργικό, καλύτερο σε τρόπο και να το χακέψει να βάλει άλλο λειτουργικό. Τι τρόπο, σιγά ρε, άμα δεν το βάλει το άλλο το λειτουργικό, το Garlic OS, είναι η μισή συσκευή, είναι έτσι. Ναι, και φορτώνει τέλος πάντων πραγματάκια, είναι μια συσκευούλα η οποία κοστίζει, ξέρω εγώ, ένα 50 κάπου 60 ευρώ. Λοιπόν, και για όσους το ψάχνουν, λέγεται Unbernic RG35XX. Θα σας βάλουμε κανένα link αν το ζητήσει κανείς από κάτω. Από Κίνα τα αγοράζεις αυτό. Είναι σαν Game Boy, ναι, μέγεθος με 3,5 ίντσες οθόνη. Εντάξει, το πήρα πριν κανένα δίμηνο και μετά από τότε, σε όποιον το δείχνω, ο Παύλος το παρήγγειλε. Μετά μου λέει ένας φίλος, το θέλω κι εγώ. Του στέλνω link, το παραγγέλνει. Μετά το βλέπω το σκιαδά στο. Πού μας σταματήσει. Στο ταξίδι της Huawei που ήμασταν. Το βλέπει, μου λέει, α, ρε μαλάκα, το θέλω τώρα! Και το παρήγγειλε και του ήρθε σε 10 μέρες. Μετά μου λέει, πού βάζω το φίλο. Ναι, για να παίζει τέτρις. Μεγάλα καλά, κι εγώ τέτρις παίζω. Και παίζει παιχνίδια μέχρι και PlayStation 1. Παιχνίδια. Okay. Δηλαδή όλες τις παλιές κονσόλες και μέχρι PlayStation 1 και κάποια arcades, όχι όλα. Αλλά ρε φίλε, είναι τόσο δα μικρό και μια καλιά αυτονομία. Τέλος πάντων, εντάξει, συνεχίζουμε με τα σχόλια. Αυτό είναι γκατζετάκι που. Ναι, για το άλλο τώρα είναι λίγο ιστορία. Δηλαδή, μόνο το δείξουμε μπορούμε. Οπότε... Εντάξει, θα το δείξουμε μετά ούτως ή άλλως. Θα το δείξουμε, απλά είναι λίγο αστεία η φάση. Αυτό που είπες, ναι. Τώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Πάνισερ λέει για τη Sony, για το. Τι ανακοινώσει τη Sony. Ότι η Sony κρατάει λίγο παθητική στάση. Λέει, δεν θεωρώ ότι τα στούντιο κάθονται, θεωρώ ότι ετοιμάζουν πολλά αποκλειστικά, αλλά δεν υπάρχει σοβαρό ανταγωνισμό και η κρεμή υπόθεση απλά καθυστερεί για να είναι πιο κοντά στην κυκλοφορία τα παιχνίδια. Δεν τη συμφέρει να δείξει ότι έρχονται δυνατά παιχνίδια στα επόμενα 3 χρόνια. Είδαμε άντε να τελειώνει το θέμα γιατί κούρασε. Αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ότι κουράσει η ιστορία. Άντε να τελειώνει. Ό,τι και να γίνει, να γίνει. Ναι. Ο Spyrus. Πήρε και έγκριση από την. Κορέα. Στην Κορέα, μπράβο. Ο Spyrus και η Λίμα ήρθε. Καλώς ήρθε η νέα εκπομπή. Μου αρέσει το ίδιο στυλ αγαπημένο με το παλιό Eternity Live. Και ο Spitfire 219, αυτό το Παυλί το θύμισε στις παλιές εποχές Eternity Live. Αγαπητέ φίλε Spitfire, σχεδόν οι μισοί άνθρωποι με τους οποίους αναστρέφομαι με λένε έτσι. Οπότε ο χαρακτηριστικός ρόλος του Σάκη Μπουλά, του συγχωρημένου σε εκείνη τη σειρά, έχει αλλάξει. Έχει αλλοιώσει το όνομα. Όπως και να έχει. Να θυμηθώ κιόλας για το Mr. Pan σε αυτό που είπε ότι. Κάπου διάβαζα σήμερα ότι η Microsoft μέσα στον Ιούλιο θα ολοκληρώσει το κομμάτι της ένστασης για την Μεγάλη Βρετανία, που είναι το μεγάλο εμπόδιο τέλος πάντων αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάρει. Πάντως η Microsoft, συνεχίζουμε και το λέμε, γιατί η Microsoft μιλάμε κάθε εβδομάδα, δεν έχει πάρει ακόμα από την Αμερική έγκριση. Έτσι. Ναι. Επειδή το έψαξα, δεν είναι μόνο η Αγγλία που έφαγε άκυρο, πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την Αμερική δεν έχει πάρει. Mm-hmm. Έχει και πάρει... εκεί είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα έχει εκεί θέμα. Αν και είναι πολύ... Όχι, εγώ δεν είναι νομίζω λίγο σκληρή εκεί με το θέμα των, ξέρεις, των μονοπωλίων και αυτά. Σε τέτοιο τόσο μεγάλο επίπεδο τουλάχιστον. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν. Να πάμε λίγο εντάχει στην Apple, διότι θα μας απασχολεί στη Δευτέρα. Θα είναι αργία βέβαια τώρα ο Θεός μαζί μας. Ποιος θα κάτσει να. Καλά, δεν είναι αργία για όλους. Εντάξει. Τέλος πάντων τώρα. Έχουμε WWDC, το Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της Apple, το οποίο ξεκινάει τη Δευτέρα. Και εκεί, Δημήτρη, εγώ από ό,τι βλέπω, γράφουν όλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το VR. Έχει και διαρρεύσει πάρα πολύ καιρό αυτό το VR AR headset. AR, ναι. VR ναι. AR. Το οποίο το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι πανάκριβο. Ρε φίλε, λέει 3.000 τώρα. Σε ποιο κοινό, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, άμα κάνει αυτά που λένε, θα είναι πολύ μπροστά από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ναι, απλά την εμπορικότητά του δηλαδή κοιτάζει. Εντάξει, θα μου πεις και το iPhone δεν είναι φθηνό και το iPad δεν είναι φθηνό. Αλλά και αυτό δεν θα τα αλλάζεις κάθε χρόνο, έτσι. Ναι, σωστό και αυτό. Αυτό δεν θα τα αλλάζεις κάθε χρόνο. Εντάξει, απευθύνεται σε λίγους. Κατά ούτως ή άλλως λένε κάτι για 100.000 κομμάτια περιμένουν και καλά να πουλήσουν. Προφανώς θα είναι και η κατασκευή του δύσκολη. Έτσι όπως είναι. Ναι, 3.000 λένε θα είναι τιμή. Θα είναι με τα specs του που λένε με δύο οθόνες OLED κάθε μία περίπου 1,5 ίντσα, 1,43 ίντσα. Με 4K ανάλυση σε κάθε μάτι και με μέγιστη φωτεινότητα 5.000 nits. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό τώρα. Αυτό το νούμερο. Αυτό το 5.000. Το διάβασα και λέω, μα τι είναι εδώ, ρε. Κάτι άλλο θα είναι αυτό. Μπορεί να είναι, ξέρεις, το πίξε ένα πίξελ. Να... Καταρχάς, 5.000 nits φωτεινότητα θα σου τραβώ στα μάτια. Και σε τέτοια απόσταση κιόλα δεν είναι. Ναι, θα σου τραβώ στα μάτια. Εντάξει. Okay. Το θέμα δεν είναι το hardware μόνο. Και... Εντάξει, σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Αλλά αυτό που θα δείξουν, γιατί στο WWDC, πώς το λένε, είναι κυρίως προγραμματιστών, θα δείξουν το software. Εκεί είναι το θέμα. Τι θα κάνεις με αυτό.
Για να δημιουργήσει. XR, έτσι λέγεται. Ναι. XROS. Για τι θα δημιουργήσει με αυτό η Apple. Κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί λέει θα είναι ένα mixed reality headset το οποίο θα μπορεί να δουλεύει και σαν VR headset με κάποιον άμεση εναλλαγή και σαν AR headset. Δηλαδή το VR προφανώς θα σε αποκόπτει από τον έξω κόσμο και το AR σου δίνει, όπως είχαμε δείξει και τα γυαλιά αυτά της TCL και αγόρασα κάτι άλλο παρεπιπτόντως από την Αμερική. Ήρθε ένας φίλος μου τα Enreal Air, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ευρώπη και δεν τα έχω ανοίξει ακόμα, που τα έφερε χθες. Τέλος πάντων, που είναι μόνο AR, όπου το AR, παιδί μου, έχει τις οθόνες ενεργές και βλέπεις και ταυτόχρονα βλέπεις και το γύρο σου κόσμο. Mm-hmm. Αν θυμάσαι, είχε βγάλει AR γυαλιά η Google πριν από αρκετά χρόνια, που ήταν πολύ ωραίο σαν concept, αλλά δεν προχώρησε και ήταν προφανώς πολύ μπροστά από την εποχή του. Σαν concept και σαν τεχνολογία, προφανώς δεν υπήρχε η κατάλληλη για να φτιαχτεί σωστά. Το θέμα είναι τι θα κάνεις με αυτό. Εντάξει, τώρα 3.000 καρέχει, θα είναι όπως θέλεις για πολύ λίγους. Αν είναι και στο οικοσύστημα της Apple, δηλαδή, ξέρεις, για να τα κάνεις όλα, δεν μπορεί να το βάλεις και πουθενά αλλού. Ούτως ή άλλως. Ναι, ακόμα περιορίζει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Okay. Το θέμα είναι καθαρά τι θα. Πώς θα δουλεύει. Σίγουρα θα πάθουμε. Με την παρουσίαση, δηλαδή άμα την κάνουν όπως την κάνουν πάντα, μου ξέρεις, εντυπωσιακή. Σίγουρα θα πούμε, ω, μαλάκα, τι κάνει! Το θέλω. Το θέλω. Βγάλε 3.000 τώρα. 2.000 κάρτα ραφκών, 3.000 αυτό, 4.000 ένα τηλέφωνο, 5.000 να πάρεις το καινούριο MacBook. Έτσι. Πούλα την ψυχή στο διάολο για να τα πάρεις όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ένα μικρό range ήταν αυτό. Ναι, πάντως λένε πληροφορίες και φήμες ότι σχεδιάζει κάτι πιο οικονομικό, απλά δεν θα το δείξει τώρα. Mm. Δηλαδή με specs, προφανώς βγάζει το high-end, το οποίο μπορεί να είναι και για developers, ξέρεις, και για studio και δεν ξέρω και εγώ γιατί, ρε παιδί μου, για συγκεκριμένες χρήσεις, να φτιάξει, να βγάλει το software, να πάρει και feedback και μετά να πάει σε μια πιο προσιτή συσκευή για περισσότερο κόσμο, που θα ουσιαστικά αυτό θα φέρει και την μεγάλη, σίγουρα, όπως κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα η Apple, θα φέρει σίγουρα μια επανάσταση και θα δούμε στα επόμενα 2 χρόνια πάρα πολλά AR κυρίως. Τώρα αυτό το συνδυασμός VR-AR, αυτό νομίζω είναι που το κάνει σίγουρα πάρα πολύ ακριβό, αλλά περισσότερο AR θα το φέρει λίγο πιο κοντά στον κόσμο και θα αλλάξει τον τρόπο ζωής, πιστεύω, αρκετού κόσμου. Mm-hmm. Ναι, αυτό. Εντάξει. Ενδιαφέρον, θα έχει πλάκα. Εντάξει. Ναι. Okay. Το άλλο θα το δείξουμε καθόλου ή θα. Όχι, όχι, άστα. Το νούμερο 2 που έχει σημειώσει εκεί. Γιατί, θα βάλουμε στη θέση του νούμερο 2 που έχει το τέτοιο. Περίμενε. Εγώ μου είπα χθες ότι μπορούμε να το δείξουμε. Αλλά όχι να κάνουμε. Α, το τέτοιο λες. Ναι, ρε φίλε, θα το δείξουμε. Λέω και εγώ, μα το 2 αυτό είχα εγώ. Και λέω, εντάξει, γιατί σε αυτό που μου στείλες. Λοιπόν, ωραία. Επόμενο θέμα. Είμαστε στο hardware, γι' αυτό το λέω. Επόμενο θέμα. Πάμε στο Asus ROG Ally. Εντάξει. Βγάλω το έξω, πλένε. Βγάλω το έξω. Μου ήρθε χθες, το έχει και ο Παύλος. Γενικά η Asus, παρόλο που όταν έχει. Να, ορίστε εδώ. Έλα. Double deep. Double deep. Έλα, κάνουμε, από εδώ έπρεπε να την κάνουμε την εκπομπή. Ναι. Double deep. αυτό είναι το ROG Ally. Χθες μου ήρθε, όπως και ο Παύλος, μισή μέρα σετάρισμα. Ναι, ρε φίλε, κατέβασμα, BIOS updates. Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί είχα μιλήσει και με τους ανθρώπους της Asus. Μου λένε πρέπει να έχεις αυτούς τους drivers, αυτό την έκδοση του Armory Crate, αυτό το BIOS. Ναι, και έστειλε χθες ένα μήνυμα. Ναι, καλά, τελικά το BIOS το πήρε από τα Windows Update. Δούλεψε μια χαρά, δεν είχα θέμα από εκεί. Μισή ημέρα τέτοιο, μετά άλλες 3-4 ώρες για να μεταφέρω παιχνίδια, δεν κάθισα να τα κατεβάσω τώρα. Τα έβαλα σε ένα εξωτερικό δίσκο από το Steam και τα έκανα copy μέσα. Γέμισε ο εσωτερικός δίσκο το 512 GB για πλάκα. Μετά έβαλα και μια microSD, αλλά δεν είναι τόσο γρήγορη στην εγγραφή, είναι γρήγορη στην ανάγνωση. Παίζουν καλά τα παιχνίδια από εκεί, αλλά για να τα μεταφέρω μέσα 40 χρόνια. Και έχω ένα terabyte μέσα τώρα εκεί. Δεν μπορώ να πω πολλά σαν review, αλλά μ' αρέσει. Εκεί μέσα Ιουνίου θα έχουμε το review. Ναι, θέλουν βασικά από ό,τι κατάλαβα κοντά στην κυκλοφορία στην Ελλάδα. Ναι, 13 Ιουνίου. Αυτή είναι η παγκόσμια κυκλοφορία, 13 Ιουνίου. Ναι. Απλά θέλουν αυτό. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι θέλουν να το δείξουμε κοντά εκεί, δηλαδή κοντά στην κυκλοφορία και στη χώρα μας. Οπότε τα reviews θα βγουν εκεί. Επειδή έχω και το Steam Deck και το χρησιμοποιώ εδώ και 1,5 χρόνο και γουστάρω. Εντάξει, το ξέρεις απ' έξω πλέον. Ναι, το ξέρω απ' έξω και αυτό με έχει κάνει σκεπτικό, επειδή έχω συνηθίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
ευχρηστίας. Σαν hardware πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει εξαιρετική οθόνη. Τα ηχεία του είναι καταπληκτικά. Mm. Πραγματικά. Δηλαδή, με το που το άνοιξα και κάναν τον ήχο, μόνο που μπουτάρει, ας μην λέω wow, φάση. Mm. Και επιδόσεις φαίνεται να έχει πολύ υψηλότερες από το Steam Deck σε ένα, όταν είσαι στα 25W τουλάχιστον. Δηλαδή αυτά που είχαν ανακοινωθεί, που είχαν βγάλει έξω. Γιατί έχουν βγει τα reviews στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, ούτως ή άλλως. Mm. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει εμπάργκο. Απλά μας ζητήσαν τα reviews να τα βγάλουμε τότε. Απλά αυτό που γράψαν στο εξωτερικό, όταν είσαι στα 25W, καλά είναι κοντά στο ρεύμα, γιατί μια ωρίτσα. Τα είχαμε πει όταν είχαν βγει και τα specs, okay, πριν βγουν και τα reviews, όταν είχαν βγει και οι φήμες, τα πάντα όλα. Και αυτό επίσης τα Windows θέλουν λίγο. Δηλαδή έχω στήσει εδώ πέρα πληκτρολόγιο ποντίκι με ένα τέτοιο για, να είμαι, για το σετάρισμα. Έβαλα πληκτρολόγιο ποντίκι. Δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, να τελειώνεις. Δεν χρειάζεται, αλλά έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη. Ναι, και εγώ πτωσέτερα με το δάχτυλο και με την οθόνη. Ήταν ναι, όχι, εγώ έβαλα ένα χαμπάκι και έβαλα πληκτρολόγιο και ποντίκι. Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή λέω, δεν είναι, άμα είναι, okay, έχουμε και δουλειές, δεν γίνεται. Ναι, για να το σετάρω, να κάνω κωδικούς, ιστορίες, τέτοια, σε Epic, σε Steam, σε GOG, όλα αυτά, έβαλα πληκτρολόγιο και ποντίκι να τελειώνω πιο γρήγορα. Μετά δεν χρειάζεται, αλλά... Εντάξει, okay, μια μέρα το χρησιμοποιώ, παιδιά, δηλαδή σχεδόν, ναι, εντάξει, okay, σχεδόν όλη τη μέρα. Σε 2 εβδομάδες φαντάζομαι, στο μεθεπόμενο επεισόδιο. Ναι, θα μπορούμε να πούμε, θα έχουμε και review, θα κάνω σίγουρα και μετρήσεις, θέλω να το συγκρίνω άμεσα με το Steam Deck, γιατί πολλοί κόσμος έχει Steam Deck και το σκέφτει σε αναβάθμιση, ή πολλοί κόσμος σκεφτόταν να πάρει Steam Deck και τώρα σκέφτεται και το ROG Ally. Εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα γιατί είναι διαφορετικές τιμές εν μέρη. Έχει 800 ευρώ το ROG Ally και το Steam Deck το φθηνότερο το παίρνει 4,19 νομίζω από το site της Valve, το οποίο βέβαια έχει το μικρό τον δίσκο, τον 64, αλλά πολλοί πάνε και το παίρνουν αυτό και παίρνουν ένα δίσκο 512 με 60-70 ευρώ, τους βγαίνει 5 εκατοστάρικα και έχουν 512. Βέβαια, όσοι έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν με αποφορολόγηση, που ξέρω είναι κάτι που κάνει πολλοί κόσμος, βγαίνει γύρω στα 645 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ το ROG Ally. Οπότε, γιατί και στη Valve δεν έχεις δυνατότητα να το κάνεις αυτό, αυτή είναι η τιμή. Α, δεν το κάνουν αυτοί Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Okay. Οπότε, κάποιος δηλαδή, που έχει τη δυνατότητα να το πάρει με αποφορολόγηση, που είναι άμεση κιόλας, βγαίνει στα ίδια λεφτά με το ακριβώς Steam Deck. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, ξέρεις, okay. Κοίτα, είναι και δύο αντίπαλοι, δηλαδή και το Nintendo Switch δεν είναι... θεωρητικά αντίπαλο στον PS5 και τέτοιο, αλλά το συγκρίνει. Δηλαδή είναι η επιλογή που έχει ο καταναλωτή στα χέρια του. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ίδια λογική. Φορητό, gaming, ναι, PC. Εντάξει, τώρα το Switch. Οπότε... δεν το βάζω στη σύγκριση γιατί είναι άλλο πράγμα. Όχι, όχι, καλά. Λέω και το Switch που δεν είναι ίδιο με τα άλλα. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για προϊόν το οποίο είναι ξεκάθαρα ανταγωνιστικό. Καλά, καταρχάς είναι καθαρά. Φορητό. Όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο φορητά PC σε μορφή κονσόλα. Απλά έχουν διαφορετικό λειτουργικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σίγουρα. Είναι πιο βολικό το ROG Ally. Όχι πιο βολικό. Βασικά στο ROG Ally μπορείς να παίξεις παιχνίδια που δεν παίζεις στο. Που έχουν. Πώς το λένε, έχουν anti-cheat. FIFA. Πώς το λένε, αυτά τα online τα παιχνίδια που τα περισσότερα δεν παίζουν στο Steam γιατί το anti-cheat είναι στα Windows και δεν επιτρέπουν Linux. Ας πούμε. Το Destiny, ας πούμε, δεν παίζει. Όσοι παίζουν τέτοια παιχνίδια δεν έχουν άλλη επιλογή. Έτσι. Επίσης, όσοι έχουν πολλά παιχνίδια στο. Σε άλλο κατάστημα πέρα από το Steam. Παρόλο που τα βάζεις στο Steam, είναι μια διαδικασία που μου έχει σπάσει και εμένα τα νεύρα που ασχολούμαι πάρα πολύ. Μου έχει πρίξει τα μπωτή. Δηλαδή από το Epic Games Store για να παίξεις κάτι στο Steam. Ναι, από το Epic, από το Epic, από το GOG, από το EA, το κατάστημα της EA. Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, τον κωδικό για το Star Wars, το Jedi Survivor, μου το στείλαν τα παιδιά από τη Media για το EA. Μου έχει... δεν έχω, δηλαδή με το πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά το EA τέστο, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι θέμα, ρε φίλε, αυτό όμως. Είναι θέμα. Γιατί είναι και PC games να παίξει. Δηλαδή, άμα σου παίζει την Παναγία για να παίξει. Παίζει τα παιδιά του Steam. Είναι Steam Deck. Δηλαδή. παίζει αυτά. Εντάξει, σου λέει πάρ' τώρα τα παιχνίδια από εκεί. Αν όμως έχει παιχνίδια και στα άλλα καταστήματα, το ROG Ally είναι πολύ πιο εύκολο. Έτσι. Βάζει τα stores, δηλαδή. Βάζει εφαρμογή. Αυτό κατέβαζα χθες από το. Που έχω πάρα πολλά δωρεάν παιχνίδια από το, από το Epic Games Store, αλλά και έχω και πάρα πολλά παιχνίδια και στο GOG, ας πούμε. Απλά τα κατεβάζεις και παίζουν. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό. Αν έχεις όλα τα παιχνίδια στο Steam, το σκέφτεσαι και τα δύο, ξέρεις, το σκέφτεσαι περισσότερο. Αν δεν τα έχεις έτσι,
Εγώ αυτό που σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ξέρεις, παίρνεις το roguelike, που δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει κάτι ακόμα. Το Game Pass, που επίσης δεν παίζει στο, στο Steam. Ναι, δεν παίζει το Game Pass, είναι Microsoft Windows. Αυτό έρχεται με 3 μήνες δωρεάν Game Pass Ultimate. Και άμα θες να μην αγοράσεις καν παιχνίδια, όλα τα αποκλειστικά της Microsoft, τόσοι άλλος βγαίνουν στο κατευθείαν. Ναι, ναι, θέλω να πω όλα τα αποκλειστικά της Microsoft. Πολύ έχεις πολύ πράγμα. Παίρνεις τη συνδρομή και τελειώνεις. Έτσι. Δηλαδή, αυτό έλεγα, σκεφτόμουν ότι το roguelike είναι, έλεγα στην αρχή, ρε παιδί μου, το Steam Deck το θεωρούσα φορητό PlayStation, άρχισαν να βγαίνουν τα παιχνίδια από τη Sony και θα πάμε καπάκι και στο επόμενο, είναι ευκαιρία να το πούμε, στο PC, τα παιχνίδια της Sony του PlayStation. Λέω, ω, φορητό PlayStation 4, κάπως έτσι. Ναι. Τώρα το roguelike είναι φορητό PlayStation 4, παύλα Xbox One. Είναι και τα δύο σε ένα, γιατί έχεις και τα παιχνίδια της Sony σίγουρα, και τα παιχνίδια του Xbox. Σε μία... Καλά, και στο άλλο έχει τα παιχνίδια του Xbox με την έννοια ότι πρέπει να τα αγοράσει. Γιατί βγαίνουν στο Steam. Ναι, απλά είναι άλλη ιστορία τέλος. Πρέπει να τα αγοράσει. Ενώ εδώ πέρα τα παίρνει, έχει τη συνδρομή και τα έχει όλα κατευθείαν day one χωρίς να τα αγοράζει. Λοιπόν, αυτά με το roguelike. Σε επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε το review. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση του Ratchet, που είναι ευκαιρία γιατί μιλήσαμε για τα παιχνίδια ναι, της Sony. Θα γυρίσουμε πίσω, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, πολύ κράξιμο από τους gamers στη λογική ότι η Sony είχε επενδύσει πάρα πολύ στο ότι παίζει μόνο με τον SSD του PS5 αυτό το παιχνίδι και οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό δεν βγήκε σε άλλες πλατφόρμες. Σίγουρα θα θέλει. Είμαι σίγουρος ότι θα απαιτεί SSD για να δουλέψει. Ναι, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι κάποιοι γκρινιάζανε χθες, αλλά ναι, okay. Βγαίνει το παιχνίδι στο PC. Τον το Ιούλιο. Το Ratchet που βγαίνει. Έτσι, ναι. Ναι, τον και Ιούλιο. Καλοκαίρι, και αυτό καλοκαίρι. Ναι, και αυτό καλοκαίρι. Και μ' αρέσει που ρε φίλε κάνανε το τέτοιο την προηγούμενη εβδομάδα και δεν το είπαν έτσι. Ναι. Περίεργο. Και ουσιαστικά είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι που έχει μείνει από εκείνη και τη λίστα του Game, του GeForce Experience. Που έχει GeForce Now, ναι, που έχει διαρρεύσει. Που, που κυκλοφορεί και έχει μείνει. Το Ghost of Tsushima. Α, οκ. Okay. Καλά και αυτό λογικά. Εντάξει, ναι. Δεν θα τη γλιτώσει. Αυτό το έχει και ανάγκη για να το βοηθήσει και στην εμπορικότητά του. Ενώ το Ratchet, ας πούμε, εντάξει, είναι established franchise που λένε. Το άλλο θέλει λίγο. Μπορεί και να χρειαστεί λίγο πουσάρισμα, οπότε και εγώ θεωρώ ότι εντάξει, θέμα χρόνο. Μπορεί να το ανακοινώσουν όταν ανακοινώσουν και ένα δεύτερο μια Summer συνέχεια. Game Fest, ναι, κάτι τέτοιο. Α, θα δούμε. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτά εντάξει, okay. Να δούμε πώς θα παίζει. Γιατί επειδή είναι native PS5 παιχνίδι, δεν είχε βγει στο PS4 αυτό. Και κρίνοντας από το Returnal που ήταν και αυτό native, ξέρεις, next gen παιχνίδι που δεν έπαιζε πολύ, Steam Deck δεν έπαιζε, δηλαδή δεν χάλια, που ακόμα και στο roguelike δεν παίζει καλά, δεν μπορείς να παίξεις, θέλει καλό μηχάνημα ρε παιδί μου, νομίζω και αυτό θα είναι έτσι, έχω αυτή την αίσθηση ότι θα είναι πολύ απαιτητικό, εντάξει σε καλό PC θα παίζει, αλλά ναι. Το ray tracing ήταν μέρος του παιχνιδιού, αυτό το μεταφορά από το ένα σημείο στο άλλο, η γρήγορη, όλα αυτά δεν ξέρω πώς θα παίζει. Δηλαδή, πραγματικά. Αλλά θα το δούμε και στο PC, τα κλασικά ανακοίνωση Sony, ultra wide support, unlimited frame rate, όλα αυτά τα κόλπα που τα ξέρουμε στο PC χρόνια τώρα ότι υπάρχουν. Okay. Απλά είναι default, αυτά σου κάνει σε κάθε ανακοίνωση. Τα βασικά, δηλαδή, άμα δείτε το trailer το οποίο βγάζει, δεν βγάζει release trailer, βγάζει όχι, features trailer. Αυτά, PC features trailer για να σου δείξει ουσιαστικά που διαφοροποιεί το παιχνίδι σε σχέση με την έκδοση που είχε ήδη. Ναι. Να κάνω εγώ μία πάσα εδώ για τις κυκλοφορίες αυτού του μήνα, ο οποίος μπήκε ο Ιούνιος. Καλό μήνα, καλό μήνα κιόλας. Εμείς γράφουμε πρώτη του μήνα, Πέμπτη. Έχουμε βγάλει το άρθρο με τις κυκλοφορίες του μήνα, το οποίο μπορείτε να το βρείτε. Έχει, τελικά. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι κυκλοφορεί το Street Fighter 6 τώρα. Ναι, κυκλοφορεί το Street Fighter, κυκλοφορεί το. Έχουμε Street Fighter. Έχουμε. Το Diablo 4. Έχουμε Final Fantasy 16 αυτό το μήνα. Αν μπω λίγο και στη λίστα των κυκλοφοριών, κάτσε νομίζω γιατί την ώρα που γράφουμε δεν έχει βγει το θέμα ακόμα. Νομίζω είναι να βγει, θα έχει βγει μέχρι να βγει. Ναι, θα έχει βγει. Έχουμε επίσης μέσα στον Ιούνιο. Κάτσε γιατί έχω το Μάιο ακόμα εδώ. Έχουμε το Amnesia. Έχουμε το MotoGP. Έχουμε το Jack the Lions το 3. Έχουμε το Layers of Fear. Έχουμε το F1. Έχουμε το Aliens στο Dark Descent το οποίο. Οκ. Okay. Crash Team Rumble. Έχουμε το Sonic Origins Plus. Έχει πολύ πράγμα. Έχει. Ωραία. Εντάξει. Για Ιούνιο δηλαδή. Ναι, για Ιούνιο όντως. Διάβλο εγώ να σου πω την αλήθεια. Και, καλά. Και Άγιος ο Θεός. Κλίκι, κλίκι. Κλίκι, κλίκι. Κλίκι, κλίκι. Κλίκι, κλίκι. Να πούμε, σημείωσα σε αυτό που
φτιάξαμε τις σημειώσεις για το podcast και ένα κομμάτι για τις καθυστερήσεις των reviews, το οποίο θέλω να το σημειώσω λίγο, διότι το Diablo 4 βγήκαν ήδη τα reviews έξω. Βέβαια υπάρχει μεγάλο θέμα, διότι επειδή έχει μεγάλο online κομμάτι το παιχνίδι, review πώς θα γίνει. Το παιχνίδι μέχρι και την ώρα που γράφουμε δεν μας είχε έρθει από την ελληνική αντιπροσωπεία. Σήμερα θεωρητικά, όχι σήμερα, 2 του μήνα, ξεκινάνε να παίζουν όσοι έχουν κάνει προπαραγγελία την Deluxe ή την Ultra. Οπότε φαντάζομαι ότι αν έρθουν κωδικοί θα έρθουν λίγο αφού βγει το βίντεο στον αέρα, μέσα στην Παρασκευή για να παίξουν στο Σαββατοκύριακο. Αλλά και πάλι καταλαβαίνετε ότι το review δεν μπορεί να βγει στην ώρα του. Και είναι. Οι άλλοι στο εξωτερικό το είχαν από τέλος Μαΐου. Ναι. Μα είναι μεγάλο ρε εσύ. Δηλαδή, ναι, μα, όχι, επειδή διάβασα, έγινε και αυτός ο χαμός με το που έκανε με αυτό το τρέξιμο που λένε. Όσοι προλάβουν στο Hell ναι, the Mode. Ναι, χίλι... ναι, θα τους βάλουν στο άγαλμα εκεί πέρα της κακιάς εκεί. Ναι, τι φάγανε μετά στο τέτοιο. Λέει, τους έσβησε τα δεδομένα 25 Μαΐου. Δηλαδή, φαντάσου πόσο καιρό παίζανε πριν. Οκ, 25 Μαΐου. Και αύριο λέει θα κάνουν ένα wipe κάποια. Όσοι παίζουν τελευταίο. Τέλος πάντων, είναι μια ολόκληρη ιστορία, παιδιά. Αυτό το έχουμε συζητήσει με τα reviews, δηλαδή κατά καιρούς. Τώρα σχολιάζουν διάφοροι που εντάξει, δεν παρακολουθούν, μπαίνουν απλά, γράφουν τη μαλακία τους μέσα στο τόσο σε όποιο site βρούνε και εντάξει. Επειδή το έχουμε συζητήσει τουλάχιστον με τους τακτικούς αναγνώστες και τα παιδιά στα social, είναι πολύ περίεργη ιστορία με τα reviews. Δηλαδή πλέον, ακόμα και η Sony, ας πούμε, τα παιχνίδια του PC μας τα στέλνει την ημέρα κυκλοφορίας. Εξαρτάται το παιχνίδι. Στο PC δεν θυμάμαι να έχει στείλει κάτι. Όχι, εξαρτάται το παιχνίδι. Το Spider-Man, ας πούμε, είχε έρθει πολύ νωρίς. Για παράδειγμα. Τα τελευταία έχουν έρθει όλα την ημέρα κυκλοφορίας τους. Εντάξει, μάλλον αυτά που δεν περιμέναν να πουλήσουν. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, ας πούμε το Returnal νομίζω είχε έρθει πιο νωρίς. Το Sackboy είχε έρθει την ημέρα κυκλοφορίας, μη σου πω και την επόμενη. Από τα τελευταία. Το Spider... Ναι, και βασικά ήταν σε φάση, δηλαδή ούτε καν ότι παιδιά θα λάβετε κωδικού. Ναι. Δηλαδή σε φάση να τελειώνουμε. Το Spider-Man όμως πέρυσι. Δεν τα εδώ, το έτσι, Spider-Man όμως είχε έρθει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν, πέρυσι το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι και η περίοδος, εντάξει. Απλά. Και το Last of Us. Το Last of Us σίγουρα την ημέρα κυκλοφορίας του. Mm. Γιατί δεν ήταν έτοιμο προφανώς. Ναι, οκ. Okay. Εγώ το λέω με τη λογική, κύριε παιδί μου, ότι δεν ασχολούνται με το να το προωθήσουν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Εντάξει, όχι, παντού το κάνουν, γιατί αυτά, πρέπει να γίνει. Αυτά βγαίνουν εξωτερικό, εντάξει. Ναι, εντάξει. Έχουν κυκλοφορήσει και είναι εξτρά. Ξέρεις. Ναι. Για το PC. Εγώ το λέω με τη λογική ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία μας έρχονται τελευταία στιγμή. Πλέον θεωρώ ότι είναι ελάχιστες οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά media όπως τα υπόλοιπα. Είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή με κάποιους συναδέλφους θα κάτσω λίγο να το κάνουμε μια κουβέντα αν μπορούμε να το ψάξουμε λίγο μαζικά. Δηλαδή δεν γίνεται ρε παιδί μου να μας έρχονται παιχνίδια την ημέρα κυκλοφορίας. Δεν γίνεται. Και ειδικά παιχνίδια που είναι ξέρω εγώ 30-40 ωρών. Είσαι by default μια εβδομάδα μετά το review. Δηλαδή και να κάτσει ο άλλος που δεν μπορείς να απαιτήσει από κανένα κάτσει να φάει τώρα τρεις μέρες έρι να παίζει το πρωί στο βράδυ. Καταρχάς δεν θα το ευχαριστηθεί, ρε παιδί μου. Και δεν θα γίνει σωστά το review, ρε παιδί μου. Δηλαδή όταν πας κάτι τρέχοντας, το ξέρεις, θα σου φύγουν πράγματα. Δεν γίνεται. Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό. Προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε μια άκρη. Δεν είναι μόνο στο χέρι μας, αλλά το λέω απλά για να μην πολύ απλά γκρινιάζω για να γκρινιάζω. Τέλος πάντων. Βλέπω εδώ έχεις έναν ωραίο projector και ανέβασες και κάτι χθες, το είδα κάπου στο... Έκανες και ένα story, τι έπαιζες στο projector της Epson. Τι, καταρχάς, εντάξει, είναι... Ρε παιδί μου, όλοι οι projectors, αυτός είναι ο LH800, αν θυμάμαι καλά το μοντέλο του. LS800. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ultra short throw projectors. Ναι. Ο οποίος... Είναι γαϊδούρι, είναι κτίνος, είναι τόσος, ναι. Ρε παιδί μου. Είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Και αυτός, σε αντίθεση με τους περισσότερους προσέκτες, γι' αυτό λέγεται ultra short throw, που προβάλλει από μακριά, αυτός τον κολλάς στον τοίχο και προβάλλει. Δηλαδή πάνω. Στον τοίχο, στον τοίχο, μπροστά σου. Όχι πάνω. Ναι. Προβάλλει. Απλά έτσι όπως είναι φτιαγμένος, έχει η τέτοια, ο φακός είναι τοποθετημένος υπογωνία στο πάνω μέρος. Ναι. Έτσι. Και προβάλλει ευθεία και πάνω στον τοίχο. Σαν, δηλαδή, okay. Σκέψου, το κάτω μέρος της οθόνης που προβάλλει είναι στο ύψος του. Και μετά γεμίζει τον τοίχο. Δηλαδή, στα 20 εκατοστά από τον τοίχο, 25, σου φτιάχνει 150 ίντσες. Αυτό λέω, ότι είναι κοντά στον τοίχο, το βάζεις και προβάλλει κάθετα. Δηλαδή, προβάλλει προς τα πάνω. Προβάλλει στον τοίχο. Δεν το βάλεις... Ναι, δεν το βάζεις στο πίσω μέρος για να Όχι. Στον τοίχο που. Εκεί πέρα που βάζεις την τηλεόραση, βγάζει την τηλεόραση και βάζει τον προβολέα και δείχνει στον τοίχο που θα ήταν πίσω από την τηλεόρασή σου. Αυτό κάνει. Και
Ναι. Απλά 4K HDR, έβαλα PlayStation 5, έχει και μια θύρα HDMI που είναι και καλά με low latency ουσιαστικά, σαν να κόβει το Android λειτουργικό που έχει για να μειώσει το latency. Και εντάξει, χαμό. Και ωραία ηχεία. Okay. Εντάξει, ωραία εμπειρία, ρε παιδί μου, αλλά ακριβώς, έτσι, έχει 3,5 χιλιάρικα. Είναι... Θα τον δούμε την Τρίτη θα βγει το κείμενο αυτό από την Ναι, πλέον, ναι. Και μάλιστα τον έχουμε, μου είπαν τα παιδιά από την Epson ότι τον έχουμε μόνο εμείς αποκλειστικά στην Ελλάδα. Ναι, για review, για παρουσίαση. Και τον έχω για πολύ λίγο, ρε παιδί μου. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να, δηλαδή, δεν μπορούσα να ξυλώσω όλο το σπίτι τώρα, γιατί δεν είναι καλά, τέξα, για να τον βάλω, τον έστησα μια μέρα σε ένα τείχο στο δωμάτιο της Ιόλης. Την έδιωξα την Ιόλη, γιατί ήταν, πρέπει να. Δηλαδή, για να τον βάλω και πρέπει να την πειράξω. Καθαρό τείχο πρέπει να βρει. Ναι, καθαρό τείχο που ήταν ο πιο εύκολος, ναι. Και να μην ξυλώσω εκεί πέρα όλο το έπλο της τηλεόρασης, να βγάλω από πίσω που έχω PlayStation, ναι, ναι. Κωδικοποιητές, τα πάντα καλά, όλα. Εντάξει, θα με διώχνω από το σπίτι, δεν γίνεται. Δεν okay. γίνεται. Και φαντάζω παρόλο που τον έβαλα σε σκούρο τείχο, έχει τα ρυθμιστικά μέσα για να τον φτιάξεις, αναλόγως τι προβάλλει για να φτιάξεις τα χρώματα και τέτοια. Εντάξει, φοβερός, ρε φίλε. Φοβερός. Άμα θέλεις πολλές ίντσες. Και ούτως ή άλλως δίνεις πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, για τηλεόραση. Γιατί πολλοί δίνουν 3.000 και να πάρουν μια 65 τηλεόραση. Έτσι. Δηλαδή η καινούργια OLED της LG, νομίζω 65 έχει 3.500. Κάτι τέτοιο. 65. Αυτό σου είναι 150. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δηλαδή είναι. Πρέπει να έχεις μεγάλο. Πρέπει να βρεις τον τοίχο. Πρέπει να έχεις και τον τοίχο. Οκ. Okay. Και το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να το στήσεις πίσω. Ναι. Να περνάει κάτι σαν μπροστά. Καλώδια αυτά. Εκεί πέρα που έχεις τηλεόραση, το βάζεις. Αυτό είναι το βολικό. Και είναι μαζεμένο. Μπράβο. Οκ. Κατανοητό. Ωραία. Τώρα δύο δουλίτσες, δύο ειδησούλες μικρές που είδα έτσι για το χαβαλέ, ίσα για να κλείνουμε. Τα KFC βγάλανε μια συνεργασία στην Αμερική για να δίνουν κάτι cosmetics για τον Diablo 4 με κάτι μενού, δηλαδή σου δίνει κάτι κωδικού, σαν παραγγείλεις online, κάτι burger και κάτι sandwich που έχουν. Ξέρεις πόσο έχουν αυτά τα cosmetics. Πόσο. Επειδή διάβαζα σήμερα το πρωί, βγήκαν οι πρώτες πληροφορίες για το in-game shop του Diablo 4. Η πανοπλία που παίρνεις που είναι cosmetic, ναι. Έτσι. Ναι. Έχει $28. Άσε. Καλά, εντάξει. Τις ideas. $28. Εντάξει, καλά. Ό,τι να είναι. Anyway, δεν ισχύει αυτό για Ελλάδα. Το λέω απλά γιατί έχουμε και KFC εδώ, αλλά δεν ισχύει αυτό το activity εδώ. Είναι μόνο η Αμερική. Και επίσης τα McDonald's βγάλανε μια επική κονσόλα σε σχήμα από τον Μπουγιάς, η οποία είναι από αυτές τις κονσόλες τις ασπρόμαυρες, τις μικρές που παίζουν μόνο Tetris. Σαν αυτό που έχεις πάρει, ξέρεις. Όχι, ρε. Αυτό είναι το αυθεντικό Tetris. Το άλλο είναι και κάτι Tetris της κακιάς ώρας. Μπα κάτι που βρίσκουν στα πανηγύρια κάτι τέτοιες κονσόλες. Που τα κάνει μακρόστενες. Ναι, τέλος πάντων. Δύο ειδήσουλες έτσι για το χαβαλέ ίσα για να σπάσουμε λίγο την μουντίλα και την καθαρή δισογραφία. Και τέλος να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το show της E3 εντός εισαγωγικών με το Summer Game Fest, το οποίο Παρασκευή ξημερώματα από τον Jeff Keighley, να δούμε τι ανακοινώσει θα γίνει. Και τώρα και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Την επόμενη εβδομάδα μάλλον πως θα κάνουμε Παρασκευή πρωί, τελευταία στιγμή, μην πειράζει τα μάτια εσύ, σε βλέπω. Πρέπει να δούμε αυτό το Παρασκευή. Είπα τώρα στο τέλος να το δείξω λιγάκι. Είναι λίγο σπούκι. ναι, ίσως κάνουμε Παρασκευή. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Έλα ρε. Τι κάνει, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν το μπορώ. Δεν το κάνω εγώ, το κάνει η AI. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό είναι τρομακτικό. Σταμάτα. Να σου πω κάτι. Η AI θα μας καταστρέψει όλους. Καταρχάς θα καταστρέψει όλους τους PC gamers. Τώρα ένα ακόμα τέτοιο. Η μετοχή της Nvidia ξεπέρασε τα $400. Έφτασε ένα $3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, η Nvidia. Και πλέον η Nvidia είναι στον της να φτιάχνει κάρτες γραφικών για τους υπολογιστές. Γι' αυτό δεν την νοιάζει όλα αυτά που έχει βγάλει, που έχουν θεϊκές τιμές. Γιατί πουλάει κάρτες για servers AI. Και βγήκε ο Jensen που έγινε Computex, είναι Computex αυτή την εβδομάδα, ρε παιδί μου, στην Ταϊβάν. Και βγήκε ο Jensen, ο CEO της Nvidia, και είπε όσο πιο πολλά αγοράζεις, τόσο πιο πολλά γλιτώνει, σαν τον Τελάλη στη Λαϊκή. Αυτά. Όχι, Θεέ μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τώρα πώς θα γίνει η εκπομπή, διότι είναι λίγο ένα θέμα να προλάβουμε Παρασκευή. Μετά το Summer Game, κάνε ματάκια εσύ. Την Πέμπτη δεν μπορώ, ούτως ή άλλως έχει γιορτή όλη στο σχολείο το πρωί. Ποτέ. Όχι, καλά. Την Πέμπτη δεν γινόταν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι Παρασκευή έχει ανακοινώσει το Summer Game Fest. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε μετά, μάλλον. Θα κάνουμε μετά. Θα είναι λίγο στην τρεχάλα. Μπορεί να βγει και Σάββατο το βίντεο. Εντάξει, θα δούμε.
Okay, αυτά. Νομίζω ότι καλύψαμε. Πού έχουμε φτάσει ώρα? 35. Εντάξει, μια χαρά. Ναι. Αυτά. Αυτά τα ολίγα. Συνεχίζετε και κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube που παίζει εκπομπή και στο Internet.gr βλέπετε την εκπομπή, αλλά επίσης Apple Podcast, Google Podcast και Spotify, το οποίο είδα και κάτι charts ωραία που δείχνουν ότι ανεβαίνει σιγά σιγά το show και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια! Δεν το παρακολουθώ καθόλου το Spotify. Μόνο μπάσκετ ναι, ακούω. Και μόνο? Μπάσκετ. Okay, εντάξει. Α, μια και είπες μπάσκετ, να δώσω μια είδηση. Ναι, έλα. Η οποία λογικά θα έχει βγει μέχρι την ώρα που θα τέτοιο. Ξεκινάει επίσημα η ΕΟΚ στην Ελλάδα, ομάδα e-sports. Ω, αλήθεια. Ναι. Θα έχει, λογικά παίζει να έχει βγει μέχρι την ώρα που θα βγάλουμε το βίντεο, το δελτίο τύπου. Αν δεν έχει βγει, θα βγει. Ξεκινάει η ΕΟΚ λοιπόν να οργανώνει η ομάδα e-sports και μάλιστα φαίνεται ότι αυτό θα οδηγήσει και τις ελληνικές ομάδες μπάσκετ του πρωταθλήματος να φτιάξουν πρωτάθλημα. Δηλαδή να γίνει ελληνικό πρωτάθλημα e-sports από τις ομάδες τις κανονικές. Τι θα παίζουν NBA 2K. NBA 2K. Ναι. Πάω να γραφτώ! Τα εντάξει, λέμε! Καρέτσος έφυγε, πάει στους Αγγελόπουλους. Κατευθείαν! Πάρτε με! Και ρε, που. Συγγνώμη, είδα και τον Πρίντεζη την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει μια βόλτα την Κυριακή και δεν του είπα ρε, πάρε με στην ομάδα. Άντε, φιλιά! Άντε, τα λέμε, τσάω.